ώρα που χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες απολάμβαναν τις διακοπές του στον Πρωταρά, ένα πλοιάριο με 10 μετανάστες έκανε την εμφάνισή του φορτωμένο με ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Είχε ληφθεί πληροφορία γύρω στις 2 τα ξημερώματα στη λιμενική για ναυτική αστυνομία ότι υπήρχε φουσκωτό σκαφός ουσιαστικά στην περιοχή Πρωταρά. Κινητοποιήθηκε η λιμενική αστυνομία, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης αμοχώς του, υπηρεσία ασθενοφόρων, η πολιτική άμυνα. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ουσιαστικά 10 πρόσωπα, 2 οικογένειες, μία πενταμελής και μία τετραμελής και ένα φιλικό τους πρόσωπο. Αμέσως ακολούθησαν εξετάσεις με τους ίδιους να δηλώνουν ότι ξεκίνησαν από μόνοι τους με το φουσκωτό σκάφος από την Συρία. Την ίδια ώρα δεν αποδέχθηκαν πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο και ανέφεραν ότι ήθελαν να μείνουν σε σπίτι συγγενικών τους προσώπων στη Λευκωσία. Διαμένουν σε συγγενικών πρόσωπων της μίας οικογένειας στη Λευκωσία, όπως είχαν ήδη δηλώσει και έχει εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και οι 10 μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους.